Τμήματα της ασφάλτου στην Κρήτη μέσα στο 2024 να ξεπερνούν τα 40 και μετά το φρικτό τροχαίο στο Γαλατά Χανίων, στο οποίο τραγικό θάνατο βρήκαν 3 νέοι άνθρωποι, πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι, όπως είπε ο Χρήστος Ταϊκούρας, να τρέξουν παρεμβάσεις με επίκεντρο το βόρειο δικό άξονα. Παρεμβάσεις που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Η υψηλή επικινδυνότητα του ΒΟΑΚ είναι γεγονός. Υπάρχουν σοβαροί, πολύ σοβαροί τεχνικοί λόγοι, όπως η υφιστάμενη γεωμετρία του, ανεπαρκές σε πολλά σημεία εύρος και μήκος οδού για προσπεράσεις, μεγάλος κατά μήκος κλίσης, κλειστές στροφές, φθορές της οδού λόγω παλαιότητας. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι, όπως η παρόδια δόμηση, η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων και η παραβίαση του ΚΟΚ. Οι ανακοινώσεις του Υπουργού ήρθαν μετά τις δεσμεύσεις Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπό το βάρος των θυμάτων της ασφάλτου. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται οριζόντια διαγράμμιση, διαχωριστικά κολονάκια, φωτισμός και αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας, όπως και στη θέα ασφαλείας, κλαδοκοπές, φωτεινή σηματοδότηση κόμβων, αλλά όπως τόνισε ο Χρήστος Ταϊκούρας, και αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρωμάτων. Πράγματι, το έργο του ΒΟΑΚ συνολικά είναι εμβληματικό. Και ναι, όπως ορθώς ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είναι και το βιώνω το τελευταίο έτος το πιο απαιτητικό, περίπλοκο, δύσκολο και σύνθετο έργο που καλούμαστε ως Υπουργείο να διαχειριστούμε και να υλοποιήσουμε. Για το έργο αυτό, αν βάζαμε τίτλο, θα ήταν «Τη σάρτα στο γεφύρι νούμερο 2». Καθυστερήσεις, λάθη, αλλά και εκ των πραγμάτων δεδαλώδεις διαδικασίες για την πρόοδο των έργων. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας σε ερώτηση από τη βουλευτή Ηρακλείου του Πασόκ Κινάλ, Ελένη Βατσινά, είπε ότι έχει δρομολογηθεί εκπόνηση μελετών για τα επικίνδυνα τμήματα που έχουν εντοπιστεί με τη βοήθεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την κυρία Βατσινά να σημειώνει ότι η πλήρης παράδοση του έργου είναι το κεντρικό ζητούμενο, ωστόσο μια σειρά από άμεσα και δραστικά μέτρα για να μην θρηνούμε θύματα είναι αναγκαία. Αυτά τα σημεία, ουσιαστικά σας έχω εδώ ένα διάγραμμα, τα έχουμε σε πολύ μεγάλη ανάλυση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ήδη τα δουλεύουμε με τους τεχνικούς για να παρουσιαστούν στις τοπικές αρχές, καθώς η υλοποίησή τους απαιτεί, όπως είπατε, τη συνεργασία και την συνεννόηση και τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Μέχρι τότε θα μπουν κόνοι, θα υπάρχει ρύθμιση κυκλοφορίας, θα αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και με ποιο τρόπο αυτά εγγυάστε ότι θα είναι αποτελεσματικά και όχι ένα ακόμη μήμετρο που θα εφαρμόσουμε με πειράματα πάνω στις ανθρώπινες ζωές.